Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για μια ακόμη Παρασκευή και θα ξεκινήσουμε αμέσως με τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, στον Αντένα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αυτό που νομίζω αξίζει και πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη συνέντευξη είναι αυτά τα οποία είπε, ότι η συμφωνία είναι γεμάτη από δημιουργικές ασάφειες, είπε, και είμαστε, λέει, περήφανοι. Οι Ευρωπαίοι ήθελαν ασάφειες για να μπορεί η συμφωνία να περάσει από το κοινοβούλιο τους. Φιλοσοφική στο κείμενο που στείλαμε, προκειμένου να τελειώσει το μνημόνιο, και όχι προγραμματικές δηλώσεις. Αυτά έχει πει μεταξύ άλλων. Και σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξής του, στον Αντένα, ο κ. Βαρουφάκης λέει ότι δεν ήταν μόνο δική μας επιδεξιότητα, η δημιουργική ασάφεια ήταν και δική τους. Δεν ξέρω τώρα αυτή η ασάφεια πόσο πραγματικά βοηθάει εμάς τον απλό κόσμο να κατανοήσουμε τελικά πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων. Σήμερα άκουσα και πριν λίγο ότι πέρασε από το Κοινοβούλιο η συμφωνία. Ελπίζω να έρθει και στην Ελληνική Βουλή για συζήτηση. Αν δεν έρθει, θα είναι μεγάλο ατόπιμα από την πλευρά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει να φοβηθεί συζήτηση. Αν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κρίνουν για κάποιο οποιοδήποτε λόγο με τη συνείδησή τους ότι δεν πρέπει να την ψηφίσουν, θα πρέπει να το αιτιολογήσουν και να μην την ψηφίσουν. Ο καθένας μετρά τις επιπτώσεις και τις πολιτικές συνέπειες των πράξεών του. Δεν είναι κακό αυτό. Διότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση και η αριστερά να διστάζει να συζητήσει και όλοι καταλαβαίνουν έξω και ξέρετε έχουμε το εξής έτσι παράδοξο φαινόμενο που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Ότι βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι αριστερών να γκρινιάζει, να παραπονιέται και όταν λέω αριστερών εννοώ και εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ είναι και θεμητό έτσι. Το να κάνεις κριτική ακόμα και αν δεν έχει κλείσει μήνα η κυβέρνηση θεμητό είναι. Και σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι μεγάλο κομμάτι του κόσμου, είτε έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι, δείχνει μεγάλη κατανόηση, δηλαδή κατανοεί και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε, ότι σε ένα μήνα δεν μπορεί να κάνει πολλά η κυβέρνηση. Ειδικά όταν είναι έτσι δεμένη χειροπόδαρα, όχι μόνο με τις συμφωνίες, σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε μέσα στην Ευρωζώνη, σε 19 χώρες, μια κυβέρνηση αριστερή, που δεν έχει ευαγγελιστεί και καμιά μεγάλη ρήξη και επανάσταση. Και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τις κυβερνήσεις που ξέραμε. Τώρα, αν θα δούμε με τις εκλογές και πόσο αλλαγές παίζεται. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε μια άλλη δήλωση του κ. Βαρουφάκη, που την έκανε χθες, και η οποία νομίζω ήταν το λιγότερο ατυχής. Είπε ότι ο κόσμος δεν θέλει χρήματα, λέει, δουλειά. Δεν βγαίνει υπουργός οικονομικών και λες τέτοια πράγματα. Εντάξει, όλα τα άλλα, δημιουργικές ασάφειες ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να δείξει κάποιος και κατανόηση, αν και τώρα το να αποκαλείς δημιουργική ασάφεια μία λίστα που έχει υπογραφεί, πάση περιπτώσει. Αλλά δεν λες έτσι για τον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά ή χρήματα. Εντάξει. Πρέπει να πέσουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Αυτό που περιμένουμε από τους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης είναι να μας λένε στα ράτα τα καλά και τα κακά, να έχουν επικοινωνία με το λαό. Επικοινωνία σημαίνει είναι πολλών ειδών. Είναι μέσω εμάς, των δημοσιογράφων, είναι μέσω της Βουλής, που είναι υποχρεωμένη να ενημερώνουν τους εκπροσώπους του λαού. Και πάει λέγοντας. Τώρα, θέλω να πάω σε αυτό το περιβόητο mail Βαρουφάκη, που είπε ο υπουργός σήμερα το πρωί περί ασάφειες. Μπορώ να κατανοήσω ακόμα και αυτό το γενικό, ότι είναι έτσι το περίγραμμα για να, ας το πούμε, αυτό συνηθίζεται πολλές φορές σε τέτοιες συμφωνίες. Έτσι να είναι λίγο φλου, ώστε όντως να ψηφιστεί και βλέπουμε. Όταν όμως έρχεσαι στα εργασιακά, κύριε Βαρουφάκη, και δεν θα πω εγώ μόνο για το οποίο από πριν έχει εξαγγελθεί ότι ο βασικός μισθός μάλλον θα πάει για το 2016, 751. Αλλά στα εργασιακά για τα οποία ο κόσμος περιμένει και ξέρετε χωρίς αυταπάτες. Γιατί ακόμα και να πάει ο βασικός μισθός στα 751 ευρώ,
Δεν ξέρω πόσο θα πάει στον ιδιωτικό τομέα και μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύρια ανέργους, δεν έχουν κανένα μισθό. Ή ανθρώπους, κυρίως νέους, και όχι μόνο, που δουλεύουν με 300-400 ευρώ, δεκάδες άνθρωποι ανασφάλιστοι και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό θα έδινε απλώς ένα στίγμα ότι η αύξηση του βασικού μισθού, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα έδινε ένα στίγμα ότι εμείς τα εργασιακά θέλουμε τουλάχιστον να επαναφέρουμε μέσα σε αυτή τη ζούγκλα και το χάος κάποια τάξη που προϋπήρχε και που δεν ήταν εδώ. Σε καπιταλισμό ζούσαμε και το 2009. Και όταν λέγεται για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αφήνει ότι σταδιακά και μια νέα έξυπνη προσέγγιση, εδώ έπρεπε να δοθεί μάχη μεγάλη. Είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο βέβαια, επειδή ας μην γεννάει αυτά πατώμαστε. Δεν είναι, αυτό το λέγαμε την πρώτη στιγμή. Δεν λείπαν τα επιχειρήματα κατά των εταίρων. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η πολιτική των εταίρων και ειδικά της Γερμανίας είχε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και το εργατικό κόστος, και φαίνεται αυτό, το ότι πώς αντιδράσανε, ακόμα και εγχώριοι εδώ, θυμάστε τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, είναι ακριβώς αυτό. Με όχημα το χρέος να κρατήσουν, όχι απλώς να κρατήσουν το κόστος το εργατικό χαμηλά, αλλά γενικώς η αγορά εργασίας να γίνει ζούγκλα. Πωλήσεις, να μην υπάρχουν περιορισμοί, ή δυνατόν να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που παραμένουν ωστόσο στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών ως πολύ σημαντικό κεκτημένο, παρόλο που και εκεί υπάρχουν διάφοροι τρόποι που παρακάμπτονται ή τομείς που δεν ισχύουν. Και έπρεπε να επιμείνει η κυβέρνηση, διότι όταν εγώ διαβάζω χθες είδηση που έρχεται από τη Διεθνή Πρακτορία, η οποία γράφει και λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ο ονομαστικός ακαθάριστος ελάχιστος μισθός μειώθηκε το 2015 σε σχέση με το 2008. Μειώθηκε 14% λέει, από 794 σε 684 ευρώ. Και τονίζει ότι ακόμα και χώρες μνημονιακές, δηλαδή που τελούν υπομνημόνιο, όπως η Πορτογαλία, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 19%. Από 497 σε 589 ευρώ. Στην Ιρλανδία έχει παραμείνει αμετάβλητο στην ίδια περίοδο, 1462. Και όταν επίσης η μείωση σε αγοραστική δύναμη, δηλαδή δεν είναι μόνο ονομαστικός μισθός, είναι και τι μπορεί να κάνεις με αυτό το μισθό, έχει μειωθεί στην Ελλάδα 12% και στην Πορτογαλία σε μονάδες αγοραστικής δύναμης έχει αυξηθεί 21% και στην Ελλάδα 10%. Για να μην πω για τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν συντελεστεί στη Ρουμανία 95%, Βουλγαρία 64%, θα μου πείτε εκεί ήταν οι μισθοί 70% ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσο. Τι σημασία έχει όμως, εδώ έξω ένα επιχείρημα. Και δεν είναι επιχείρημα στο κάτω-κάτω η Ελλάδα να πέσει. Αυτή είναι βέβαια η πρόθεσή τους στην πραγματικότητα. Αλλά να γίνουμε εμείς εφάμιλοι της Λετωνίας, της Βουλγαρίας και δεν ξέρω ποια άλλη χώρα. Και πιθανότατα της Κίνας που είναι ο μακρινός στόχος. Έτσι, που δουλεύει εκεί ο κόσμος για ελάχιστα δολάρια ή ευρώ. Στα εργασιακά λοιπόν η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει αυτό το στίγμα. Διότι αυτή η κυβέρνηση ψηφίστηκε, ο κόσμος που την ψήφισε και ειδικά, εάν δει κανένας, τα μεγάλα ποσοστά που πήρε κυρίως στη Β' Πειραιά και στη Β' Αθήνας, είναι εργατόκοσμος. Είναι κόσμος ο οποίος έχει πληγεί πολύ περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα και περιοχή. Και το ξαναλέω, το ότι θα πήγαινε στα 751 ευρώ, ακόμα κοιτάξτε να δείτε, και συλλογικές συμβάσεις, να βγει αύριο νόμος και λέει σκύουν. Σημαίνει εμείς οι δημοσιογράφοι ότι θα έχουμε συλλογική σύμβαση. Διότι υποτίθεται το σωματείο μας πρέπει να πάει να διαπραγματευτεί. Και όταν έχεις φάει το σκαμπύλι 5-6 χρόνια, να δω από ποια αφετηρία θα ξεκινήσεις. Όμως είναι ένα κεκτημένο. Γιατί η συλλογική σύμβαση δεν σε αναγκάζει απέναντι στον εργοδότη, έχεις κάποιο κατώτατο μισθό να διαπραγματευτείς, να πεις. Και άλλα πολλά τα οποία υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, τριετίες και πάει λέγοντας. Και κυρίως σας το λέω, θα ήταν ένα σήμα ότι θέλεις πραγματικά να βάλεις εδώ και τώρα τέρμα στην εργασιακή ζούγκλα και μάλιστα χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, δεν έχει να κάνει ούτε με τα δημοσιονομικά ούτε με τίποτα άλλο. Ας δούμε, ας κάνουμε και λίγο υπομονή. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω όλους αυτούς που ήδη επικρίνουν και είναι πολύ σωστό και θεμητό είτε πολιτικές δυνάμεις από τα αριστερά είτε και απλός κόσμος. Που επικρίνει την κυβέρνηση που στην ουσία έχει φέρει ένα. Το έχουν πει και μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, επίσημως. Ένα πιο light, και αυτό παίζεται, μνημόνιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Απ' την άλλη,
πρέπει να παραδεχτούμε ότι μια κυβέρνηση μέσα σε ένα μήνα και έχοντας να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, όπως είπε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Βούτσης στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους, πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και κατάσταση. Μην ξεχνάμε τώρα μέσα στο Μάρτιο έχουμε να δώσουμε στο δούνου του, αλλά και γενικά έχουν να πληρωθούν μέσα στο Μάρτιο ομόλογα, ακούρευτα, τοκοχροελίσια και διάφορα άλλα, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ταμιακό πρόβλημα. Βέβαια εδώ, τουλάχιστον όσον αφορά το δούνου του, ήδη λέει συζητιόνται, μήπως μπει κάποια παράταση κτλ. Το ίδιο το δούνου του, κοιτάξτε να δείτε φίλοι, το είπαμε και την άλλη φορά, τι είναι το δούνου του. Το δούνου του είναι ένα μεγάλο ταμείο. Καταρχήν το δούνου του υποτίθεται ότι χρηματοδοτείται από τα 180 κράτη-μέλη του με έναν ιδιαίτερο και ιδιόμορφο τρόπο. Δεύτερον, το δούνου του, το να παρατείνει ένα και δύο χρόνια, εγώ σας λέω, να βάλει μορατόριουμ σε αυτά που του οφείλει η Ελλάδα και πιθανόν άλλοι και άλλες χώρες, δεν έχει να χάσει με την έννοια, δεν είναι ένας οργανισμός είναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα fund, μια τράπεζα η οποία είναι αλληλένδετη με άλλη και πάει λέγοντας. Και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη στην κυβέρνηση. Και κατ' εμένα, στα ράτα. Αν είναι να κόψεις ή να ξαναφέρεις οριμαγδό, δεν ξέρω εγώ, φόρων κτλ., να πεις όχι. Έστω, στο δούνου του σε αυτή τη φάση. Στάση πληρωμών, ναι. Με επιπτώσεις ενδεχομένως πολιτικές, αλλά πρέπει να το πεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και είναι δούνου του. Ας επικαλεστεί η κυβέρνηση, η ανθρωπιστική κρίση δεν λέει. Τα έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές. Υπάρχουν άρθρα του ίδιου των Ηνωμένων Εθνών που βάζουν πάνω από το χρέος τη ζωή. Δηλαδή την ανάγκη να πληρώνει συντάξεις, να πληρώνει μισθούς στο δημόσιο, να έχει στοιχειωδώς νοσοκομεία, σχολεία και πάει λέγοντας. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα και τα εργαλεία. Και ένα θετικό στοιχείο σε αυτή την κυβέρνηση, το οποίο δεν έχει τονιστεί πολύ από διάφορα μουμουέ, ήταν η ανακοίνωση που έκανε η πρόεδρος της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξήγηλε ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει το θέμα και το έχουμε ξαναπεί. Ο λογιστικός έλεγχος του χρέους δεν είναι για να πεις μια δικαιολογία και να κόψω τόσο ή μη τόσο το χρέος. Πρώτον είναι γιατί είναι μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία. Φίλε μου, λες χρωστάω, ο πολίτης, ο Έλληνας. Έτσι δεν μου λένε όλοι. Πρέπει να πληρώσω από το μισθό μου, από τη ζωή μου. Άρα πρέπει να μου πεις για ποιο πράγμα πληρώνω. Ποιο ήταν όλα αυτά που μου είπε, μας έλεγε ο Πάγκαλος, ξαφανίστηκε ευτυχώς από το προσκήνιο, όλοι μαζί τα φάγαμε. Για να δούμε λοιπόν εμείς, τα φάγαμε όλοι μαζί ή τα έχει φάει αυτός μόνος του. Με χίλιους δύο τρόπους. Είναι βαθιά δημοκρατική διαδικασία η επιτροπή, ο λογιστικός έλεγχος του χρέους. Και πόσο μάλλον που και αυτό φαίνεται θα γίνει στα πλαίσια εξεταστικής επιτροπής για να δούμε και πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Αλλά πώς έγινε αυτό το χρέος, δεν πρέπει να το μάθουμε επιτέλους και να αποδώσουμε εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως πρώτα απ' όλα πολιτικές ευθύνες. Βέβαια, το ότι θα κάνεις ενδεχομένως λογιστικό έλεγχο και θα βγάλεις τα σταλίες και θα πεις ότι τάδε κομμάτι του χρέους είναι παράνομο, μη νόμιμο, όλα αυτά μας τα έχει πει σε μια άλλη εκπομπή στο Περπατάμε Μαζί με το Σταμάτη ο Ερίκ Τουσέν, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς αυτά, δεν σημαίνει αυτόματα ότι οι πιστωτές θα δεχτούν και θα πούνε εντάξει, Ελλάδα δεν πειράζει, έκανε εξεταστική επιτροπή, ελεκτική επιτροπή. Όχι. Σύγκρουση θα είναι. Θα έχεις όμως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια σου. Γιατί ποιος μπορεί, με ποιο επιχείρημα μπορεί να γυρίσει και να πει κάποιος δεν μπορεί να γίνει λογιστικό έλεγχο. Γιατί δεν μπορεί. Ας γίνει και ας βγουν όλα καθαρά. Έτσι δεν είναι. Ας βγουν όλα καθαρά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί και παραμπορεί. Και είναι πραγματικά θετικό το ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ανακοινώσει. Μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει και με μια άλλη πτυχή. Αυτό που λέμε για το χρέος, είναι καιρός να καταρριφθεί και ένας μύθος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, όπως χρησιμοποιείται στα μεροκάματα και σου λένε «Α, πώς θα ψηφίσουν τα κοινοβούλια που έχουν χαμηλότερο κατώτατο μισθό ότι η Ελλάδα». Λες και εμείς φταίμε. Λες και εμείς φταίμε οι Έλληνες που έχουν οι Λετωνοί, οι Ρουμάνοι, δεν ξέρω εγώ τι, χαμηλό μισθό. Και μας λένε τις δικαιολογίες. Και αυτοί μακάρι να ξεσηκωθεί εκεί ο κόσμος και να ανέβουν οι μισθοί του. Του ρουφάνε το αίμα, τον εκμεταλλεύονται. Τι τώρα κορδευόμαστε.
Αλλά το θέμα είναι ο άλλος μύθος, ότι οι φορολογούμενοι των βόρειων κρατών, κυρίως της Γερμανίας και άλλων, έχουν πληρώσει για μας τους Έλληνες, δηλαδή τον απλό κόσμο. Λοιπόν, αυτό το μύθο, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, καταρρύπτεται από μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που είναι του πρακτορείου Reuters, παρακαλώ, του 2013, αλλά αυτές τις μέρες προβλήθηκε από κάποια μέσα ενημέρωσης, όπου η ανάλυση αυτή λέει ακριβώς αυτό, ότι τα πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για διάσωση, γενικώς μιλάει, δεν έχουν σε τίποτα επιβαρυνθεί οι φορολογούμενοι. Αντιθέτως, χώρες όπως η Γερμανία και η Φιλανδία έχουν ωφεληθεί οικονομικά. Για τη Γερμανία η ανάλυση γράφει, παρουσιάζει μια έρευνα της εταιρείας, της ασφαλιστικής εταιρείας, της Allianz, όπου λέει ότι μεταξύ 2010-2012, έτσι ακόμα, μιλάμε στην αρχή της κρίσης, η Γερμανία συγκέντρωσε 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της πτώσης του κόστου του δανεισμού, που τότε ήταν 1,18, σήμερα είναι κάτω από 1, σχεδόν στο 0. Μία άλλη έρευνα από το Ινστιτούτο, από ένα άλλο γερμανικό Ινστιτούτο, μιλάει ότι τα γερμανικά κρατικά ταμεία εξοικονόμησαν 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, ότι έχει μειωθεί και έχει αυξηθεί το δικό μας και άλλων χωρών, δείχνει ότι ο κόσμος, οι επενδυτές, εμπιστεύονται τη Γερμανία γιατί έχει καλύτερες οικονομικές προοπτικές από ό,τι έχετε εσείς. Γιατί ψέγεται τη Γερμανία, που δανείζεται φθηνότερα? Ναι, είναι ένα σωστό επιχείρημα. Θα είχε όμως αυτό το επιχείρημα βάση, αν δεν ήμασταν κοινό νόμισμα, αλλά είχε ο καθένας το δικό του νόμισμα. Άρα και εγώ, σαν Ελλάδα ή όποια άλλη χώρα, να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό το ζήτημα με άλλους όρους. Με δικό μου νόμισμα, με υψηλά επιτόκια όπως είχα πριν 20 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Είσαι στο ευρώ. Ποια χώρα είναι αυτή η οποία με τίποτα από την πρώτη στιγμή που τέθηκε τέτοιο θέμα ως μελλοντική προοπτική, που είναι αυτονόητο, δηλαδή ένα κοινό χρέος, δηλαδή ο άλλος να δανείζεται ευρωζώνη. Μέσα στην ευρωζώνη είναι η ασθενής Ελλάδα και η ισχυρή Γερμανία. Όχι. Γιατί είπαμε, το ευρώ, το βασικό του μειονέκτημα ως η αρχιτεκτονική του ευρώ είναι ότι ναι, μεν υποτίθεται είναι κοινό νόμισμα, είπαμε με ποια έννοια, ότι έχει το ίδιο χαρτονόμισμα, το ίδιο κέρμα σε 19 κράτη μέσα στις αγορές και πληρώνεις. Όμως στην πραγματικότητα η πολιτική της κάθε χώρας, όχι απλώς είναι εθνική, και νομισματική, παραμένει είτε με διαφορά επιτοκίων, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ δεν μας δίνει ακούτου τα 1,9 δις που έχει βγάλει από ελληνικά ομόλογα, δηλαδή κεντρική τράπεζα, και να πει πάρτε ρε παιδιά, πάρτε τα, είναι δική μας από την κεντρική τράπεζα. Να ξελασπώστε, να άντε πληρώστε το δουνουτού με αυτά τα λεφτά. Όχι, αλλά το χρησιμοποιεί ως στιγνό εκβιασμό, γιατί η πρόθεση των εταίρων ή της, αν θέλεις, της πολιτικής ελίτ στην Ευρώπη και στη Γερμανία, είναι να ισοπεδωθεί αυτή η κυβέρνηση στη τελική ανάλυση. Γιατί μπορεί εμείς να γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε και γκρινιάζουμε και θέλουμε περισσότερα, πολλοί από εμάς. Αυτοί ξέρουν όμως ότι αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα ελάχιστα που έχει εξαγγείλει προεκλογικά, ούτε αυτό δεν θέλουν να κουνηθεί. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει μικρές ρογμές σε αυτό το οικοδόμημα που έχουν στήσει. Άρα θέλουν να την ισοπεδώσουν. Και ποιος να την ισοπεδώσει? Οικονομικός πόλεμος είναι σήμερα. Και σου λέει λοιπόν η ανάλυση του Reuters. Ψέμα όλα αυτά. Έχει μέσα δήλωση αυτή η ανάλυση του 2013, σας ξαναλέω. Μιλάει αξιωματούχος των Βρυξελών, ανώνυμα. Και λέει, οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν βγάλει ένα σημαντικό κέρδος από αυτές τις ενέργειες, δηλαδή τις διασώσεις, και δεν ούτε καν αναδιανέμουν αυτά τα ποσά. Η Κεντρική Τράπεζα της Φιλανδίας το 2012... έδωσε, λέει, 227 εκατομμύρια ευρώ στον φιλανδικό προϋπολογισμό από κέρδη που έβγαλε από τα ελληνικά, ισπανικά και πορτογαλικά ομόλογα που είχε. 40 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το 2011. Ποια επιβάρυνση. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, μας οδηγούν στο συμπέρασμα που λέει και το πανό που βλέπετε στην εικόνα. Capitalism isn't working. Ο καπιταλισμός δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι η δική μου άποψη, σας διαψεύδω. Δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι άποψη μιας δημοσκόπησης στη Γερμανία, όπου βγήκε ότι ένας στους τρεις Γερμανούς, 46
20% στη Γερμανία θεωρεί ότι για τη φτώχεια και την πείνα και όλα αυτά τα προβλήματα φταίει ο καπιταλισμός και ότι αυτό το σύστημα δεν είναι συμβατό, το οικονομικό σύστημα δεν είναι συμβατό με τη δημοκρατία. Είναι μια δημοσκόπηση που έκανε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Και αν πιστεύετε, νομίζετε ότι αυτή η δημοσκόπηση, τα υψηλά ποσοστά οφείλονται στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα είδος νοσταλγία, ο σταλτζί λέγεται έτσι, στη Γερμανία, έχοντας ξεχάσει τα κακά του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο κόσμος θυμάται κατά κάποιο τρόπο τα καλά. Και αυτό δεν είναι σωστό. Διότι ναι μεν, στη δημοσκόπηση 59% των Γερμανών, στο ανατολικό τμήμα λέει, κακός ο καπιταλισμός, αλλά υπάρχει και ένα 37% στη Δυτική Γερμανία. Και το λένε έτσι, προσέξτε, αυτό είναι η ερώτηση δημοσκόπησης. Δεν είναι συμπέρασμα ότι δεν δουλεύει. Και το λέει 37% στη Δυτική Γερμανία, στο πιο πλούσιο κομμάτι, όχι μόνο της Γερμανίας, της Ευρώπης. Τι άλλο να πούμε εμείς. Τι άλλο να πούμε. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε σε όλους μας υπομονή. Πρέπει όσο θα περνάει ο καιρός, είναι πολύ λογικό να γινόμαστε πολύ πιο αυστηροί κριτές της κυβέρνησης. Μιλάω εμείς ως δημοσιογράφοι, τουλάχιστον που εκπροσωπούμε και την κοινή γνώμη. Δεν εκπροσωπούμε απλώς τον εαυτό μας. Εμείς προσπαθούμε και βάζουμε εύλογα ερωτήματα και διαπιστώνουμε. Όσοι από εμάς είμαστε καλοπροαίρετοι έτσι, και δεν παίζουμε κάποια παιχνίδια. Όσο περνάει ο καιρός θα γίνει πιο αυστηρή. Αλλά δεν εμείς οι δημοσιογράφοι θα γίνουμε πιο αυστηροί. Ο ίδιος ο κόσμος θα αρχίσει να γίνεται πιο αυστηρός. Παρόλο που το ξαναλέμε, έχοντας περάσει αυτή τη λέλαπα, ξακολουθεί να έχει μεγάλα αποθέματα υπομονής. Όσο βλέπει, δεν μου μειώθηκε άλλο μισθός, δεν μου κόψαν συντάξεις, δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι αισθάνεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει όμως, όχι μόνο με αυτό το μεγάλο βαρύδι του χρέους που πρέπει να το ξαναφέρει και να το ξαναφέρει η κυβέρνηση στην επιφάνεια, να κάνει ό,τι μπορεί. Ένα τιτάνιο αγώνα, όχι σε διπλωματικό επίπεδο, πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, πρέπει να αναδειχτεί αυτό το θέμα, στην κοινή γνώμη. Πρέπει να υπάρξει κίνημα που να βάζει τη σωστή διάσταση του ζητήματος του χρέους. Γιατί έχουμε φτάσει εκεί, όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες. Θυμάστε σε μια προηγούμενη εκπομπή. Μπείτε σήμερα στο blog, θα το δείτε και σε άρθρο δημοσιευμένο. Ένας πλανήτης που βουλιάζει στα κρέη. Γράφω σήμερα ένα άρθρο που έχω αναρτήσει στο blog μου, στο Οικονομία με άλλο μάτι. Δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από το 2007, δηλαδή μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, έχουν αυξηθεί τα χρέη. Το χρέος είναι εργαλείο. Εργαλείο στην ουσία υποδούλωσης και έχει χρησιμοποιηθεί. Αν παλιά το είχαμε ξαναπεί σε κάποια εκπομπή, προσπαθούσαν να περάσουν γιατί και παλιά είχαμε όλα αυτά τα μέτρα. Ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, περισσότερες απολύσεις, να μην υπάρχει προστασία. Όλα αυτά όμως έχανες ένα, κέρδιζες ένα, υπήρχαν αντιστάσεις ακόμα και από κυβερνήσεις συμβατικές. Με το χρέος αυτά ισοπεδώνονται γιατί σου λέει ο άλλος, κοίταξε, θες λεφτά. Τέλος, ξέχνατα. Έτσι είναι η κατάσταση. Θέλει λοιπόν αγώνα. Και αν δεν αντιμετωπιστεί πρωτίστως το θέμα του χρέους, δεν θα δούμε προκοπή. Αλλά δεν αρκεί να δούμε μόνο το θέμα του χρέους. Αν θα διαγραφεί, αν θα παραταθεί, αν. Πρέπει να δούμε πώς θα έρθει και αυτή η ρημάδα η ανάπτυξη στη χώρα. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα, όχι μόνο για το άμεσο, να προβληματιζόμαστε πώς θα έρθει. Δεν θα έρθει με τον τρόπο που μιλάνε από πάνω. Δεν είναι ανάπτυξη. Ούτε και αυτή δεν θα έρθει. Να δουλεύουμε για 300 ευρώ μετά από 15 χρόνια και θα γεμίσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Γερμανικές, δεν ξέρω, Αμερικάνικες, Κινέζικες, Ισραηλινές, Αραβικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτή η ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν αυτή η κοινωνία να αρχίσει σοβαρά να συζητάει με κόσμο που ξέρει όλες τις πλευρές αυτού του ζητήματος. Γιατί χωρίς ανάπτυξη, τι να μιλάμε. Πάλι θα χρεωθούμε. Παρόλο που το χρέος είναι δυστυχώς ως ένα βαθμό είναι και ένα αναγκαίο κακό. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σύγχρονη οικονομία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Την επόμενη Παρασκευή, εδώ πάντα σταθερά στο VMedia.